Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, περνάμε αμέσως στο ποδοσφαιρικό μας ένθετο και τον εγκυρότερο αναλυτή της Δυτικής Μακεδονίας και αγαπημένο της κερκίδας, Ζήση Πιτσιάβα. Ζήση, το είπα ότι εγώ βλέπω τη σχέση που έχεις με τον κόσμο της Ουκρανίας, βλέπω πόσο αγαπάνε, δεν το λέω τυχαία, και πόσο τι σχέση ομάδα, έχετε. Τώρα, εμείς νοιαζόμαστε για την ομάδα. Δεν έχουμε κανένα όφελος από τίποτα και ούτε την καταστροφή φέρνουμε. Αυτό για όσους. Λοιπόν, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Χ δεν θα ήταν άσχημο αποτέλεσμα με δεδομένο την ψυχολογία που είχε δημιουργηθεί έτσι στους κόλπους της ομάδας. Πιστεύω τελικά το πήρε η Κοζάνη το Χ. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο ή να είμαστε ευχαριστημένοι με τον βαθμό? Κοίταξε, νομίζω ότι όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα και από την μετάδοση που υπήρχε, κατάλαβαν ότι. Εμείς το είδαμε από το γήπεδο, βέβαια. Κατάλαβαν ότι η Κοζάνη στο πρώτο 30 λεπτό κυρίως ήταν αρκετά πιο καλή στο μισό κομμάτι το μπροστά, αυτή δηλαδή που έχουμε διαπιστώσει το πρόβλημα όλοι μας και λέμε τι έχει γίνει 5 παιχνίδια τώρα, πριν από αυτό το παιχνίδι εννοώ, που δεν έχει πετύχει γκολ η Κοζάνη. Φαινόταν ότι ήθελε να παίξει μπροστά την μπάλα, ότι ήθελε να πετύχει γκολ και πίεζε την καρδίτσα, την ευθυνδίαζε θα έλεγα, και το πρώτο μισάωρο της ανήκει ολοκληρωτικά. Μάλιστα η Κοζάνη σε αυτό το, όχι τριμισάωρο, 35 λεπτό, γιατί λίγο αργότερα μπήκε, κατάφερε να πετύχει 2 γκολ στο κράτη. 2 όσο. Το ένα είναι αυτό που θα δούμε τώρα, γιατί έχουμε και το ρεπορτάζ και το έχουμε αναδείξει. Κοιτάξτε, εδώ είναι η φάση του 11ου λεπτού. Ο Καλέρης κάνει μια κεφαλιά. Πάει να εμπλακεί στη φάση ο παίχτης, νομίζω εκείνο ο Αναστασόπουλος, δεν θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι ποιος είναι τώρα. Και υπάρχει ένα offside πάνω από τον γκολ. Δεν κατάλαβα. Ξανά τη φάση, Χρήστο, και θα σου πω πότε θα την κολλήσεις. Όταν πάρει την κεφαλιά. Εδώ, όπα! Λίγο πιο πίσω, πάμε λίγο πιο πίσω, πάμε λίγο πιο πίσω. Να γίνει σέντρα, να γίνει σέντρα, Χρήστο. Εδώ, μόλις ο 7 πάρει την κεφαλιά, έλα λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Εδώ, όπα! Πιο πίσω, πιο πίσω. Όσο μπορείς, όσο μπορείς. Άρα ότι ήρθε από θέση offside και πήρε την κεφαλιά. Όχι ο Καλέργης. Ο Καλέργης είναι σε κανονική θέση, ο παίχτης νούμερο 7. Ο παίκτης που βλέπετε πίσω εκεί, είναι πίσω από τους αμυντικούς, ναι. Το βλέπει, όπα εδώ, όπα, ναι. Θα έρθει τώρα, αφού φύγει η μπάλα, το βλέπετε, όχι ο Ποζατζίδης που είναι δίπλα του, ναι. Πίσω ο παίκτης, νομίζω είναι ο Αναστασόπουλος εκεί, δεν μπορώ να διακρίνω τώρα. Γίνεται η κεφαλιά από τον Καλέργη λοιπόν, συνεχίζουμε, πηγαίνει η μπάλα σε αμυντικό, αλλά κάνει την κίνηση εδώ ο παίκτης της Κοζάνης. Για να πάει προς την μπάλα. Για να πάει προς την μπάλα. Τώρα υπάρχει εδώ μια ερμηνεία του κανονισμού. Το γκολ του Νάτσο είναι εξαιρετικό, έτσι. Υπάρχει μια ερμηνεία του κανονισμού. Έχει εμπλοκεί στη φάση ο παίκτης. Ενοχλεί τον αμυντικό. Επηρεάζει τη φάση. Οι απόψεις διήστανται γενικώς σε όλους εμάς που βλέπουμε. Και μπορεί πολύ ωριακή φάση πάντως. Πολύ δύσκολη φάση πρώτον. Τι λέει η ΚΕΔ τώρα σύμφωνα με τις πληροφορίες τις δικές μας, ότι, που έχει εξετάσει τη φάση και το βίντεο, ότι είναι λάθος η υπόδειξη του επόπτη. Θα έπρεπε να μην σηκωθεί η σημαία. Και θα έπρεπε και ο διαιτητής να έχει καταλάβει το λάθος. Τώρα, πόσο διαιτητής, ίσως και ο διαιτητής, τέλος πάντων, χρεώνουν και στο διαιτητή ένα λαθάκι. Λάθος απειρίας για τον επόπτη, λέει η ΚΕΔ. Είναι ένας επόπτης καινούριος. Εντάξει, κοίταξε, η διαιτησία ήταν κακή. Έτσι. Υπάρχει ένα. Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη φάση. Δηλαδή, ακόμα και με βάρνα υπήρχε σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω ποια ήταν η απόφαση της διαιτητικής ομάδας. Είναι λίγο μπερδεμένο. Κίνηση κάνει ο παίχτης της Κοζάνης. Είναι φανερό, δηλαδή, το βλέπουμε. Είναι. Τώρα, αν. Έχει πρόθεση, αλλά δεν ξέρει. Αν σηκώνει το πόδι, αν ενοχλεί τον αμυντικό, αν. Τέλος πάντων, αυτό το γκολ ακυρώθηκε. Το ρεπορτάζ το είπα ποιο είναι. Έτσι και βάσει των διαιτητικών αποφάσεων. Καταρχήν, να ευχαριστήσω λίγο εδώ το Top Sport και τον Χρήστο Τζαρτσανίδη που έχει κόψει τα βίντεο από την μετάδοση. Την επίσημη μετάδοση, θέλω να πω. Δεν έχει ανέβει ακόμα στο τέτοιο. Στο YouTube. Τέλος πάντων, ωραία, η Κοζάνη παρότι ακυρώθηκε αυτό το γκολ, συνέχισε να πιέζει, να ανεβαίνει. Υπήρχαν πολλές αλλαγές. Υπήρχαν αλλαγές στην βασική δεκάδα. Είδαμε στο κέντρο να παίζει ο Γιαννάκης ο Παπαδόπουλος μαζί με τον Νάτσο και λίγο πιο μπροστά τους εκεί κάπου να εμφανίζεται ο Γιάκος. Ο Γιάκος είναι η νέα μεταγραφή. Σου είπα ότι την προηγούμενη εβδομάδα ότι λογικά προοριζόταν για τη βασική δεκάδα. Το Ευρυπίδης Γιάκος, ο οποίος. Ήταν ένας παίκτης που ήθελε να έχει συμμετοχή στο παιχνίδι ή το σχεδιασμό ήταν να έχει συμμετοχή, να περνάνε μπάλες δηλαδή από αυτόν και με την εμπειρία του ίσως να τη μοιράσει λίγο για να ανεβεί ομάδα. Έπαιξε 90 λεπτά ο Γιάκος,
Εντάξει, δεν ήταν τώρα η εξαιρετική εμφάνιση, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα. Για πρώτο μάτς τώρα με μία-δύο προπονήσεις. Εγώ δεν περίμενα να παίξει μια άλλη πλάκα. Έτσι. Είναι ένα παίκτη που λογικά φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει σε έναν τομέα που γενικώ η Κοζάνη έπασχε. Μου άρεσε και στα δεξιά ο Αναστασόπουλος, θα πω εγώ. Δεξί χαφ μαζί με τον Πάνο εκεί από την Μπερχιά. Έχει κάνει πάρα πολλές σέντρες. Νομίζω ότι το Αναστασόπουλο είναι η σέντρα για τον γκολ του Καλέρι που θα δούμε τώρα. Είναι ένα εκπληκτικό γκολ. Έτσι λοιπόν η Κοζάνη πίεσε, όπως είπαμε, και εδώ υπάρχει ένα το γκολ. Καταπληκτική σέντρα και κίνηση του Καλέργη που πραγματικά εκτελεί ανενόχλητος. Φοβερή σέντρα και εκπληκτική εκτέλεση του Μανώλη Καλέργη. Έχει ξαναβάλει φέτος παρόμοιο γκολ, θα έλεγα. Κοίταξε εδώ, νομίζω να σας όπλησε την κάνει σέντρα. Ναι, να σας όπλησε που κάνει. Φοβερή κεφαλιά από τον Καλέργη και 0-1. Εδώ λες ότι η Κοζάνη, όσο την ξέρεις, όσο έχεις δει όλα τα παιχνίδια της, ότι θα κλειδώσει σχεδόν το μάτς. Προφανώς υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Το γκολ μπαίνει στο 34. Αλλά λες ότι η Κοζάνη θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από όλα τη φετινή χρονιά, να παίξει άμυνα, συμπαγή άμυνα και να μην αφήσει τον αντίπαλο να απειλήσει. Δυστυχώς όμως, για κάποιο λόγο, στην αμέσως επόμενη φάση δέχεται γκολ. Και δέχεται γκολ από τραγικό λάθος της άμυνας. Δηλαδή, κοίταξε εδώ τώρα τι έχει γίνει. Περνάει ένας παίχτης. Ναι, περνάει μπάλα από τον αμυντικό και έχουμε ψυχρολουσία κανονική. Ναι. Δηλαδή, δεν προλάβαμε καν να καταλάβουμε ότι προηγούμαστε και στην επόμενη φάση ήρθε το 1-1 δυστυχώς. Που μπορούσε ακόμα και στον πρώτο ημίχρονο, επειδή κάτι δεν πατούσε καλά στη συνέχεια εκεί, μέχρι να τα βρουν τα πατήματά τους. Οι παίχτες υπήρχαν κανένα δυο ώρα που μπούλες ακόμα, ευτυχώς δεν ήρθε το μοιραίο. Εγώ θα πω ότι θεωρητικό είναι αυτό φυσικά, αλλά έτσι βλέπω εγώ την ομάδα τόσο όλο το πρωτάθλημα, ότι αν η Κοζάνη πήγαινε με 0-1 στα αποδεκτήρια, δεν έφευγε η τιμένη. Δεν έφευγε χωρίς να κερδίσει αυτό το μάτς. Δηλαδή, πολύ δύσκολα θα τις έβαζαν γκολ. Δυστυχώς ήρθε αυτό το 1-1. Το δεύτερο ημίχρονο θα πω ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Έως τη φάση του 77ου λεπτού που ο Κοζάνης είχε μια τρομερή ευκαιρία από τον Κούφα, ο οποίος από μια στατική φάση δεν μπόρεσε να βρει σωστά την μπάλα, αν καταλάβαμε καλά όλοι. Δηλαδή, δεν τη βρήκε δυνατά να πάει προς το τέρμα όπως θα ήθελε. Ήταν μόνος του και από εκεί πέρα, ενώ η καρδίτσα σχεδόν είναι εξαφανισμένη στο δεύτερο ημίχρονο. Από το 83ο λεπτό έως το τέλος βρίσκει την Κοζάνη κουρασμένη, τη βρίσκει με κάποια κενά, δεν ξέρω, λίγο αφηρημένη και κάνει τρεις φάσεις Μάρς τώρα, οι οποίες είναι παρεβάλλει έρχονται μάλιστα. Η μία είναι με τον Κλάους Αθανασιάδη, σχεδόν παρόμοια με αυτή του Καλέργη και πιο κοντά μάλιστα ο Κλάους. Ο Κλάους συνήθως είναι καλός ότι τελειώνεται με μία επαφή, αλλά μας πήγε καλά εδώ. Να το, αυτή είναι η φάση. Βλέπεις πως βρίσκει την μπάλα εδώ, βέβαια out. Τώρα με τον Κλάους άσε μην να το ανοίξω, έχω και τα δικά μου. Ναι. Ευτυχώς δεν έγινε αυτό το πράγμα, για πολλούς λόγους. Θυμάσαι ακόμα το μάτς με τον Άγιαξ εσύ μάλλον. Τέλος πάντων, πάμε. Γιατί το ανοίξω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Και υπάρχουν και 2-3 καλές επεμβάσεις μετά του Μπογκδάνοβιτς και καλές αντιδράσεις της άμυνας στις δεύτερες μπάλες μετά την απόκριση του Μπογκδάνοβιτς, θέλω να πω, που υπάρχει παίχτης μόνος του μπροστά στο τέρμα και δεν μπορεί να βάλει γκολ επειδή ενοχλήθηκε από μεντικό δικό μας. Γλιτώσαμε δηλαδή αυτή την ψυχρολουσία που θα ήταν και άδικη, θα πω εγώ. Τέλος πάντων, εκτιμώ ότι αυτός ο πόντος είναι ένας πόντος και ουσίας και ψυχολογίας. Η Καρδίτσα δεν είναι μια κακή ομάδα. Μπορεί να έχει τα δικά της προβλήματα. Και να πούμε ήταν μια πάρα πολύ καλή αντίδραση από την Κοζάνη μετά από μια κακή ήττα. Σαφές. Που μια ήττα, κακά τα ψέματα, φέρνει περισσότερη πίεση κτλ. Η ομάδα απάντησε πάρα πολύ καλά στο κακό, ας πούμε, έτσι, αποτέλεσμα και έδειξε ότι ήταν μια κακή παρένθεση. Δεν ήταν αυτό, δεν ήταν εκείνη η πραγματική εικόνα της Κοζάνης. Έτσι δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό. Γιατί κάποιοι εκτιμούν εδώ ότι εμείς φέραμε την καταστροφή, ας πούμε. Όχι, δεν είπαμε τίποτα άλλο μόνο. Οι ερωτήσεις μας φέρουν την καταστροφή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν ρωτάς έναν άνθρωπο αν είναι ικανοποιημένος στην εμφάνιση, αν θεωρεί ότι φέρει την καταστροφή. Τέλος πάντων, εμείς την καταστροφή δεν τη φέρουμε. Εμείς με αυτήν την ομάδα ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια που έχει ξανακάνει την προσπάθειά της και όλοι ξέρουν τι έχουμε κάνει και επειδή μας έχει ζητηθεί και επειδή δεν μας έχει ζητηθεί, χωρίς να έχουμε κάποιο ίδιο όφελος. Κάποιοι που έχουν ξαναπεί, κάποιοι που κάνουν τη δουλειά τους, γενικώς καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι λίγο περισσότερο πιεσμένοι. Αλλά δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Τέλος πάντων, η Κοζάνη λοιπόν πηγαίνει τώρα την Κυριακή
Όχι, δεν πηγαίνει. Υποδέχεται την Κυριακή τον Απόλλωνα Πόντου. Να εδώ η επόμενη αγωνιστική. Σάββατο Καμπανιακός Νίκη Βόλου στις 3. Κυριακή στις 3 επίσης Κοζάνη Απόλλων Πόντου. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Μακεδονικός. ΠΑΟΚ Β' Μακεδονικός, συγγνώμη. Και τη Δευτέρα ΑΕΚ Β' Λεβαδιακός. Έχουν ρεπό Αιωλικός και Ηρακλής. Η βαθμολογία τι λέει? Λέει ότι η Κοζάνη βρίσκεται στην ένατη θέση με 18 βαθμούς, όσους όμως έχει και ο Ηρακλής, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ Β' σε αυτή την ιδιότυπη τριπλή ισοβαθμία. 19 έχει ΑΕΚ Β' και 20 πόντους, δηλαδή 2 παραπάνω. Σκεφτείτε ότι αν η Κοζάνη κέρδιζε δηλαδή το μάτς με την Αναγέννηση Καρδίτσας, θα ήταν πιο πάνω, δηλαδή θα ήταν στην πεντάδα. Είναι αυτή η ιδιότυπη βαθμολογία που υπάρχει. Πάντως, πρέπει να σημειώσουμε ότι η Κοζάνη μαζί με άλλες 1, 2, 3, 4, 5 ομάδες από τις 12 έχουν 16 παιχνίδια. Δηλαδή έχουν περισσότερα παιχνίδια από τις υπόλοιπες ομάδες και από κάποιες και πολλά περισσότερα. Παραδείγματος χάρη, βλέπεις η Νίκη Βόλου έχει 13 παιχνίδια. Νίκη Βόλου μετά το διπλό στην Κοζάνη πήρε και την πρόκληση στους 8 του κυπέλου. Και σήμερα... Η οποία απόψε, σήμερα σε 6 παίζει με τον Άρη. Ναι, ρε παιδί μου, εμείς επειδή γράφουμε την εκπομπή, okay, θα έχει παίξει το παιχνίδι, παίζει και, και αυτό το παιχνίδι. Πώς το βλέπεις αυτό το μάτς, για πες, συγγνώμη, πώς το βλέπεις το μάτς. Τώρα θα πω κάτι το οποίο θα έχει γίνει, μην πω. Λοιπόν, Χρήστο, δείξε ξανά λίγο την βαθμολογία. Σωστό. Προφανώς ξέρουμε ποιος είναι το φαβορί. Ο Απόλλων Πόντου, τον οποίο υποδεχόμαστε την Κυριακή, έχει μόλις 13 παιχνίδια. Δηλαδή 3 παιχνίδια λιγότερα από την Κοζάνη. Και έχει 8 μόλις βαθμούς. Προφανώς καταλαβαίνουμε, εγώ θα πω, το χαρακτηρίζω, δεν ξέρω αν είναι ξύλινη γλώσσα αυτό, αν είναι κάτι κοινότυπο της αθλητικής δημοσιογραφίας, αλλά είναι ένας τελικός για την Κοζάνη το μάτς της Κυριακής. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι το αντιλαμβάνονται αλλιώς, αλλά εγώ το βλέπω ως έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν άλλα 6 παιχνίδια για την Κοζάνη στην κανονική σεζόν, από τα οποία τα 4 είναι στην έδρα της και τα 2 είναι εκτός έδρας. Από τα 4 που είναι στην έδρα της, υπάρχει αυτό το μάτσο με τον Απόλλων Πόντου, με τον Καμπανιακό, με τον Ηρακλή και με την ΑΕΚ Β. Τα 2 μάτς με Απόλλων Πόντου και Καμπανιακό είναι τελική. Όποιος θεωρεί ότι δεν πρέπει να μαζευτούν 6 πόντοι σε αυτά τα μάτς, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω που μπορεί να βρει η Κοζάνη πιο εύκολα. Μισό λεπτό, δεν λέω ότι είναι εύκολα τα παιχνίδια. Λέω ότι αυτές είναι ομάδες. Σε σχέση με τα υπόλοιπα μάτς. Πιο του χεριού της. Έτσι. Θα πάει στη Λάρισα την επόμενη εβδομάδα. Τώρα με τη Λάρισα, μακάρι. Όλα τα παιχνίδια ξεκινάνε το 0-0. Αλλά καταλαβαίνουμε τη δυσκολία αυτού του αγώνα. Έχει επίσης τον Ηρακλή εδώ μέσα. Ένας Ηρακλής που βλέπω λίγο ενισχύεται, ψάχνει την πεντάδα. Είναι ο Ηρακλής. Είναι ο Ηρακλής. Είναι ο Ηρακλής. Προφανώς εμείς μέσα στο. Τον Ηρακλή φέτος τον έχουμε κερδίσει στο δέντρο της Κομωτινής στο κύπελλο και έχουμε φέρει ισοπαλία με ψιλοκαλή εμφάνιση, θα έλεγα. Στο πρωτάθλημα, εκτός έδρας. Αλλά δεν είναι ο ίδιος ο Ηρακλής με τον Αλλά ναι, ο Ηρακλής τώρα θέλει λίγο να εντείνει τις προσπάθειες. Προφανώς μιλούμε για ένα πιο δύσκολο μάτς. Και επίσης θα υποδεχτούμε και την ΑΕΚ Β' που δείχνει καλά στοιχεία, θα πω εγώ, τελευταία. Δεν ξέρω αν ο στόχος της είναι εκεί πεντάδα. Βλέπω να πάει καλούτσικα. Και φυσικά έχουμε επίσης εντός έδρας, ξέχασα ένα παιχνίδι. Είπαμε Καμπανιακός, Απόλλων Πόντου. Α, όχι, τα είπαμε όλα. Καμπανιακός, Απόλλων Πόντου, Ηρακλής και ΑΕΚ Β'. Εκτός έδρας επίσης έχουμε τον ΠΑΟΚ Β'. Έτσι, αυτά είναι τα δύο μάτς εκτός έδρας. Με Λάρισα και ΠΑΟΚ Β'. Την Κυριακή Κοζάνη οφείλει να κερδίσει, θα πω εγώ. Προφανώς δεν μεταφέρουμε κάποια πίεση. Ξέρουν οι ποδοσφαιριστές τι πρέπει να γίνει. Αλλήμον τώρα οι ποδοσφαιριστές επηρεάζονται από αυτά που λέει ο ένας ή ο άλλος. Τώρα αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να γίνει. Μια πίεση για την ομάδα. Είναι κατανοητό να υπάρχει γενικώς πάντα. Και οι ποδοσφαιριστές καταλαβαίνουν. Και οι ποδοσφαιριστές κατάλαβαν πολύ καλά ότι το μάτς με την Νίκη Βόλου ίσως ήταν και η πρώτη φορά που άκουσαν από δοκιμασίες. Εγώ θα πω ακραίες. Το έχω πει σε πολύ μεγάλο βαθμό και κάποια σχόλια που έγιναν από εδώ και από εκεί, τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο χρεώνονται σε εμάς πάλι. Εμείς έχουμε καθαρή άποψη με ονοματεπώνυμο και τη λέμε πάντα και πάντα. Και δεν έχουμε πει κάτι για την ομάδα το οποίο δεν ισχύει, ας πούμε. Τι έχουμε πει? Ότι είχα πρόβλημα στον γκολ. Το είπαμε. Προχτές με καλή απόδοση στα 30-35 πρώτα λεπτά έβαλε 2 γκολ, άσχετα που ακυρώθηκε. Μιλάμε τα ίδια. Η καλοπροαίρετη κριτική είναι πάντα χρήσιμη. Έλεσμα. Ο εθελοτοφιλισμός και ο μηδενισμός είναι τα δύο άκρα που δεν βοηθάνε μια ομάδα. Έτσι. Ξέρετε, λέμε τα ίδια.
Άλλοι άνθρωποι έχουν άλλη άποψη, γι' αυτό το λέω. Θες να δεις. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά καλοί. Κάναμε κάποιες ευκαιρίες, δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Και γι' αυτό δεν κερδίσαμε. Σίγουρα δεν παίζουμε μόνοι μας. Υπάρχει και αντίπαλος. Και ήρθαμε σε μια ομάδα που η φανέλα της είναι πάρα πολύ βαριά. Παίζουμε κι εμείς, αλλά παίζει και ο αντίπαλος. Αυτό είναι το θέμα. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, δουλεύουμε πάρα πολύ και προσπαθούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους της Αναγέννησης για τη φιλοξενία. Πήραμε ένα πόντο εκτός έδρα σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Συνεχίζουμε. Υπομονή και δουλειά. Είσαι ικανοποιημένος, είναι πόντος ψυχολογίας και ουσίας. Μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις, λες και έχει έρθει η καταστροφή. Έχουμε κάνει χ με μια ομάδα που λέγεται Λεβαδιακός, που έχει 4 φορές μπάζετ πάνω από μας. Έχουμε πάρει εκτός έδρας πόντο με πάρα πολύ καλή εμφάνιση μέσα στην ομάδα του Μακεδονικού, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος. Κάναμε ένα παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου, που η Νίκη Βόλου, ο στόχος της από την αρχή του πρωταθλήματος, ήτανε και είναι για να πρωταγωνιστήσει και να βγει κατηγορία και είναι στις 3 ομάδες που θα το διεκδικήσει μέχρι το τέλος και ερχόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας και κάνουμε χ. Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος. Αν θέλουμε να τα ισοπεδώσουμε όλα, εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα. Συγχαρητήρια τα παιδιά για τη μέχρι τώρα πορεία που έχουν κάνει, για τη μέχρι τώρα δουλειά που έχουν κάνει και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια. Σίγουρα, σε κάποια παιχνίδια δεν ήμασταν καλοί. Το γνωρίζουμε και το ξέρουμε. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους που για μια ακόμη φορά ταξιδέψανε σε καιρικές συνθήκες πολύ άσχημες, δύσκολες και επικίνδυνες. Τους ευχαριστούμε πολύ και τους δίνουμε ακόμη μια φορά το λόγο μας ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά η ομάδα μας, η ομάδα της Κουζάνης, να πετύχει το στόχο της. Ο στόχος αυτή τη στιγμή, έχουμε άλλα 6 παιχνίδια, είναι να διεκδικήσουμε και τα 6 παιχνίδια να τα κερδίσουμε. Σίγουρα κάποια θα κερδίσουμε, σίγουρα κάποια δεν θα κερδίσουμε. Δεν κάνουμε κάτι ανήθικο, δουλεύουμε πάρα πολύ, με το κεφάλι κάτω και με υπομονή. Αυτό περί ανήθικου δεν το κατάλαβα. Δεν ξέρω ποιος έχει κατηγορήσει τον κύριο Δικός γιατί κάνει κάτι ανήθικο. Αν τον έχει κατηγορήσει κάποιος ότι κάνει ανήθικο, είναι ζήτημα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον. Αν ξέρει, να τον πει, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Προφανώς και γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και συνεχόμενο τώρα, δεν ξέρω από τι, ξαναεπαναλαμβάνω, δικαιολογώ τους ανθρώπους ποδοσφαίρου, ειδικά τους προπονητές, όταν νιώθουν μια πίεση γύρω τους. Έχω ξαναπεί ότι η δουλειά του προπονητή, ειδικά στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, είναι μια από τις πιο επισφαλείς, να πω, η πιο επισφαλής δουλειά. Και άχαρη πολλές φορές. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ανάλογα αποτελέσματα. Άμα έχεις απέναντί σου έναν κόσμο ο οποίος τρέφεται μόνο με τα αποτελέσματα και όχι με τη δουλειά που βλέπει και το συνολικό. Έτσι, πλάνο, τη συνολική δουλειά που γίνεται πάνω σε μια ομάδα, μπορεί να ακούς διάφορα. Οκ, τέλος πάντων. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Εγώ προφανώς ρώτησα αν είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση τη συγκεκριμένη ή από το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι θα ήμουν ικανοποιημένος αν κέρδιζε η ομάδα, διότι η εμφάνισή μας σήμερα ήταν για να κερδίσουμε. Και έναν εύλογο ερώτημα στην τελική. Ή μας ακύρωσε ένα γκολ. Δεν είπα εγώ ικανοποιημένος. Δεν μπορώ να τα καταλάβω, εντάξει. Το ξεπερνώ γιατί εμείς πάνω απ' όλα βάζουμε την ομάδα. Έτσι κι αλλιώς. Εγώ πάντως από αυτό που είδα ζήσει, βλέπω ότι ο κότς έβγαλε έτσι μια ανακούφιση. Γιατί όχι, ήταν ο άνθρωπος υπό ένταση. Πρόσεξε. Κοίταξε, εγώ δεν θέλω να το συνεχίσω και δεν το συνέχισα. Όχι, όχι. Αλλά έβγαλε μια ένταση, μια ερώτηση που έγινε. Καταστροφή. Το καταστροφή δεν το αποδέχομαι. Όπως δεν αποδέχομαι αυτό περί ανηθικότητας, δεν ξέρω ποιος το είπε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν αποδέχομαι ότι εμείς φέρουμε την καταστροφή. Όσα είπε για τον απολογισμό. Καταρχήν δεν καταλάβαμε ότι έκανε απολογισμό των παιχνιδιών. Τον κάνουμε εμείς εδώ κάθε μέρα. Και δεν διαφωνήσαμε σχεδόν σε τίποτα σε αυτά που είπε, είτε με το παιχνίδι του Λεβαδιακό. Δεν ξέρω αν έχει 4 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά έχει το μεγαλύτερο και έχει κι άλλα ο Λεβαδιακός. Έτσι, ήταν μεγάλη επιτυχία το Χ για την Κοζάνη. Με κακή εμφάνιση, να το πούμε. Έτσι, ιδιαίτερα στο δεύτερο και το είπε και ο ίδιος. Για το μάτσο με το Μακεδονικό, θυμάσαι τον τίτλο μου στον Πτολεμαίο και εδώ τι είχα πει. Το θυμάσαι. Λίγο πριν την τελειότητα, δεν ξέρω αν. Ούτε δεν ξέρω αν το πίστευαν καν και μέσα στην ομάδα ήταν λίγο πριν την τελειότητα, αλλά ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση. Απλώς δεν είχε γκολ, έτσι και το είπαμε προφανώς.
κλείδωσε στο Μαγιονικό. Για την Νίκη Βόλου, τι να πούμε. Η Νίκη Βόλου είχε καλύτερη ομάδα, απλά η Κοζάνη δεν υπήρχε στο γήπεδο. Αυτό να μην το πούμε. Ότι έγινε εκείνο, σε εκείνο το παιχνίδι. Προφανώς και είπαμε όμως, και μπορούν να παίξουν όλα όσα είπαμε για την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το μάτς της προηγούμενης εβδομάδας με την Νίκη Βόλου δεν είναι η εικόνα της Κοζάνης όλη της χρονιάς. Έτσι. Η Κοζάνη έφαγε 3 γκολ σε ένα παιχνίδι την ώρα που είχε φάει μόλις 8 σε όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς δεν είναι η εικόνα αυτής της ομάδας. Έπεσε και στη μέρα, ήταν και πολύ καλή η Νίκη Βόλου, προφανώς υπήρχε ήττα. Να τι αντίδραση της Κοζάνης. Πάνω κάτω, γιατί έχει κάνει και καλύτερες εμφανίσεις, θέλουμε να βλέπουμε αυτή την Κοζάνη και λίγο πιο δυναμική, γιατί το έχει ξανακάνει, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αυτό που έχει πει και ο κόουτς, να πεθαίνει μέσα στο γήπεδο. Προφανώς έρχεται η ώρα που το πεθαίνω μέσα στο γήπεδο και δείχνω ανταγωνιστικότητα, πρέπει να μετουσιωθεί και σε αποτελέσματα. Και νομίζω το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team και όλοι. Εγώ θα πω την Κυριακή όσοι πάνε στο γήπεδο. Είπα εγώ ότι είναι ένα ζήτημα τελικού, ας πούμε, μπορεί να χαρακτηριστεί. Δεν πρέπει να βάλουν πίεση στην ομάδα από το πρώτο λεπτό ή από το πρώτο λάθος ή από την πρώτη κακή ενέργεια. Κάτι ή... που το λες κάθε εβδομάδα. Ναι, ρε παιδί μου, όχι, είναι ιδιαίτερων συνθηκών το παιχνίδι. Ας σκεφτούν λίγο το τι είχε γίνει, ας πούμε, πέρυσι στα μπαράζ πάνω κάτω. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να έχουμε υπομονή. Πρέπει να το κερδίσουμε, αλλά πρέπει. Εδώ τώρα είναι το πρέπει. Ίσως με λιγότερο κακή εμφάνιση δεν μας πειράζει. Εγώ τώρα πάμε εδώ και στα αποτελέσματα. Σαφώς υπάρχουν άλλα. Έξι παιχνίδια. Συγχώρησε με λίγο να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτές τις δηλώσεις που είδα και εγώ, που ξεκίνησα από πριν το εξής, ότι εγώ είδα τον coach ότι έβγαλε έτσι λίγο το στρες που είχε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, πιστεύω του βγήκε. Ίσως και με λίγο μεγαλύτερη ένταση από ότι. Όχι θα έπρεπε, από ότι ίσχυε, ας το πούμε έτσι. Εγώ πάντως είδα πόσο πολύ εκτιμά την άποψή σου και πόσο σοβαρά τη λαμβάνει. Α, δεν νομίζω. Κάτι που είναι. Ενώ, κάτι που είναι σημαντικό, θα σου πω γιατί. Κάτι που για μένα είναι σημαντικό, γιατί εγώ σε βλέπω πόσο μετρημένος και έτσι στοχευμένες είναι οι απόψεις σου. Γιατί έχω ακούσει πολύ χειρότερα στο γήπεδο και γενικότερα και ισοπεδισμούς και χαρακτηρισμούς. Άλλο κόσμος. Οπότε το να μένει, όχι η κριτική, το να μένει το σχόλιο να είναι στοχευμένο και καλοπορέρετο έτσι, νομίζω ότι και ο κόουτς θα καταλάβει ότι αυτό είναι το ζητούμενο και μακάρι όλη η συζήτηση να είναι σε αυτό το επίπεδο. Το μόνο που δεν αποδέχομαι είναι ότι εμείς φέρνουμε την καταστροφή. Δηλαδή κάνω μια ερώτηση αν είναι ικανοποιημένος. Τελεία, εγώ το έχω κλείσει αυτό και επαναλαμβάνω όποιος έχει πει κάτι για τον κόουτς δικό της περιθικής, μέχρι και εμένα απέναντι μου. Απλά δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ούτε την προηγούμενη εβδομάδα πάντως φέραμε την καταστροφή. Νομίζω ότι τα σχόλια ήταν. Σε πολύ ποιο τόνο θεωρώ, ίσως. Okay. Νομίζω ότι αποδέχτηκε αυτό που κάναμε σαν σχόλιο, παύλα ερώτηση εκείνη τη μέρα στις δηλώσεις. Εάν θεωρεί ότι πιο ανησυχητικό είναι η εμφάνιση από το αποτέλεσμα. Και είπε είναι και τα δύο. Συμφωνώ μαζί του. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι. Νομίζω δεν κατάλαβε τώρα. Προφανώς, ξαναεπαναλαμβάνω, υπάρχει μια μεταφορά πίεσης προς τον οργανισμό από διάφορους κύκλους. Είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα στο επίπεδο των μεταγραφών δεν έχουμε κάποια εξέλιξη από όσο ήξερα εγώ πριν πούμε στο στούντιο. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη εννοώ να. Σε επίσημη συμφωνία ή κάτι άλλο. Κάποιον παίχτη που να έρθει, δεν έχω ενημερωθεί για κάτι. Ότι υπάρχουν συζητήσεις και κλειδωμένες έτσι συνομιλίες, να το πω μέχρι εκεί, κάτι έχει συμβεί. Τώρα, ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις. Τι περιμένουμε για να γίνει πράξη αυτό. Ίσως λέω, θεωρώ και εκτιμώ από όσα μπορώ να γνωρίζω, ότι περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή μέχρι και το τέλος των μεταγραφών. Για να χτυπήσουμε τις περιπτώσεις που θέλουμε. Γιατί ξέρεις, όσο τελειώνουν οι μέρες, υπάρχουν παίχτες. Ναι, μπορείς να πας σε μια επιλογή είτε λίγο καλύτερη με λιγότερα χρήματα από όσα παίζουν. Αλλά εδώ υπάρχει και ο άλλος κίνδυνος. Να χαθούν αυτές οι επιλογές και να σου μείνουν τα σαπάκια, να πω εγώ τώρα. Ή κάτι που δεν θα ήθελες και τόσο πολύ. Δυστυχώς είναι ένα ρίσκο που πρέπει να το πάρεις όμως. Είναι ένα ρίσκο της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου. Και έχω ξαναπεί ότι δεν είναι πάντα to the point οι μεταγραφές που γίνονται το Γενάρη. Δεν είναι εύκολο μέσα σε ένα group να μπει κάποιος παίχτης αν δεν είναι έτοιμος, αν δεν έχει ρυθμό, αν δεν μπορεί να συνοηθεί με την ομάδα. Έτσι. Αλλά θα το δούμε. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε
και σε ποιες θέσεις ακριβώς ψάχνει παίχτη η Κοζάνη. Είδα δηλαδή μια αλλαγή, αυτή, η αλλαγή με τον Αναστασόπουλο ως δεξί χαφ τώρα. Κάτι τέτοιο έπαιζε ο Αναστασόπουλος. Ποιος δεξιά στην γραμμή πατούσε. Να μας πεις δύο λόγια, Ζήση, για κάποιον που δεν μπόρεσε να ταξιδέψει μέχρι τα Τρίκαλα, μέχρι την Καρδίτσα. Και για τον Γιάκο που έπαιξε τον πρώτο αγώνα, δηλαδή πού κινήθηκε. Στον άξονα, στον άξονα κινούνταν μπροστά, στον άξονα, πίσω από τον επιθετικό, τον Μποζατζίδη. Σαν δεκάρι, δηλαδή να πάρει μπάλα να τη μοιράσει. Καλά, δεν θα πω δεκάρι, γιατί την τελευταία φορά που είπα κάτι σαν δεκάρι, παρεξηγήθηκαν πάλι. Τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ το ρωτάω. Είπα κάτι σαν δεκάρι και. Είναι ένα παίκτη ο οποίο θα πάρει την μπάλα για να την προωθήσει μπροστά. Τέλος πάντων, είναι ένα παίκτη που ξαναείπα και στην αρχή τη εκπομπή ότι ζητούσε την μπάλα. Άκουγα και από τον πάγκο, βρείτε τον, παίξτε με τον Ευρυπίδη, με τον Εύρη όπως ακούγονταν, Ευρυπίδης Γιάκος λέγεται το παιδί. Ήθελε να περάσουν οι μπάλες, είναι και ψηλό κορμί. Κοίταξε τώρα, εγώ έχω μια. Και σημάδι προσωπικότητας αυτό, έτσι. Να μπει κατευθείαν να παίξει την ενδιάμεση μπάλα. Εννοείται. Είναι σημάδι προσωπικότητας. Νομίζω και γι' αυτό το λόγο είναι η επιλογή του συγκεκριμένου παίκτη. Τώρα, τι ήθελα να πω, ότι υπάρχουν κάποια ψηλά κορμιά. Δηλαδή, προχτές έβλεπε τον Σουλιώτη, έβλεπε τον Μποζατζίδη και τον Γιάκο. Και στα στημένα δεν μπόρεσαμε λίγο να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Γινόταν κάποιες κομπίνες. Είδα μια κομπίνα να βγαίνει ο Γιάκος έξω να πάρει πάσα. Τέλος πάντων, αυτά είναι ζητήματα που τα λειτουργεί και τα δουλεύει μια ομάδα στην προπόνηση και μπορεί να έχουν 5 και 10 κομπίνες, να μην πιάνουν κιόλας. Okay. Είδα την ενεργοποίηση και του Γιαννάκη Παπαδόπουλου, ο οποίος τον είδα με όρεξη το παιδί, αν και δεν έχει πάρει πολλά λεπτά συμμετοχής. Προφανώς και είναι μια άλλη κατηγορία η Super League 2, αλλά δεν τον είδα ότι ήταν εκτός των νερών του και αυτός έκανε αυτά που έπρεπε, αλλά δυστυχώς είχαμε και εδώ πάλι με ατυχία. Έφυγε με μυϊκό τραυματισμό ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Δεν θυμάμαι το λεπτό τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, τέλος πάντων. Είναι και ένα δείγμα πάντως στις υπερπροσπάθειες που κάνουν τα παιδιά. Ναι, εντάξει, και το γήπεδο δεν είναι. Είναι λίγο βαρύ. Έβρεχε και την προηγούμενη μέρα στην Καρδίτσα, έβρεχε. Και το πρωί πριν πάμε εμείς εκεί, έβρεχε. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Εδώ να πούμε ότι είναι αυτό το πράγμα. Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια, εντάξει, όχι πάντα, δεν είναι πάντοτε αρκετή η στήριξη της ομάδος. Προχτές εκεί ήμασταν 10 ή 12 άτομα. Αλλά για αυτούς τους 10-12 που ταξίδεψαν, και το είπε και ο κύριος Δικόζης και έκαναν και το ταξίδι μέσα, αξίζει έστω και αυτό το χειροκρότημα. Έτσι, να πάει δηλαδή ο κόσμος στην κερκίδα είναι ένα δείγμα σεβασμού και ένα δείγμα ενότητας. Αλληλεπίδραση, μπράβο. Ναι, έτσι. Υπάρχουν παίχτες όπως ο Ξενοφόνο Πάνος, ο οποίος είναι αρχηγός μέσα έξω το γήπεδο, ένα παιδί καταπληκτικό, που φώναξε όλους τους ποδοσφαιριστές να πάνε προς το μέρος των λιγοστών φιλάθρων να πάνε, να πούνε να ευχαριστώ έτσι για την υποστήριξη. Ο Σουλιώτης, οι άλλοι, βλέπω τον Αποστολίδη του παλιού. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν το έχουν νιώσει όλο αυτό. Mm-hmm. Έτσι, προφανώς, εντάξει, τώρα δεν το βάζω με αυτήν τη συγκεκριμένη εικόνα. Είναι μια κατάσταση λίγο περίεργη που ένας ποδοσφαιριστής τελειώνει το παιχνίδι, είναι και λίγο κουρασμένος, μπορεί να θέλει να πει κάτι. Ως μπράβο, εγώ κρατάω τους παίχτες που ήρθαν και άλλες φορές έχουν έρθει και έχουν χειροκροτήσει και τους λίγους πολλούς, όσοι είναι αναλόγω αυτοί οι φιλάθλοι. Γιατί το προχθεσινό ταξίδι δεν ήταν εύκολο, ξέρεις. Ειδικά με τις καιρικές συνθήκες που. Και το δρόμος εδώ από τα Γρεβινά πίσω και τα λοιπά δεν είναι πολύ εύκολο. Στροφές, χιόνια σχεδόν σε όλο τον δρόμο. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε και αυτό. Ελπίζω την Κυριακή, δεν ξέρω τι καιρό θα έχει. Λίγο, δεν θα είναι και καλύτερο. Να θυμίσουμε Κυριακή. Λίγο καλύτερο. Στις 3 η ώρα, έτσι. Ναι, ελπίζουμε να υπάρχει κόσμος αρκετός. Για τα εισιτήρια, ξέρουμε αν έχει, αν υπάρχει κάποιο νέο. Μην ανοίξεις τώρα αυτή. Είναι ένα πάγιο ερώτημα, γι' αυτό πρέπει να το θέσουμε. Άστο, δεν υπάρχει απάντηση στη στιγμή. Okay, εντάξει. Τώρα, αν γίνει κάτι μέχρι την Κυριακή, να σου πω. Για να το ξέρουν αυτοί που ναι, θα στο γήπεδο. Είπαμε, ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται έως και τελικός. Έως και τελικός. Ναι, γι' αυτό το λέω, δηλαδή, αυτά τα δύο μάτς. Ίσως αν έβγαινε και κάποιο πακέτο για αυτά τα δύο. Κοίταξε, αν η Κοζάνη κερδίσει, δεν μπαίνει στην πεντάδα και γλιτώνει τα play out. Αλλά ούτε και αν χάσει, πέφτει, ας πούμε. Κάτι. Αλλά το καταλαβαίνεις γιατί το χαρακτηρίζω έτσι. Είναι πόντις στους οποίους οι αντίπαλοι σου έχουν πάρει και θα τους πάρουν. Οπότε πρέπει να τους πάρεις και εσύ. Εντός έδρας πρέπει να μαζέψεις. Έχεις 4 παιχνίδια εντός έδρας από τα 6 που μένουν. Καταλαβαίνεις ότι η διάδρα πρέπει να την εκμεταλλευτείς. Τώρα, επειδή τώρα λέμε και για έδρα, εάν τα βάλεις κάτω,
η Κοζάνη, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τους βαθμούς, σίγουρα περισσότεροι βγαίνουν εκτός έδρας, αν τους βάλουμε κάτω, αλλά είναι και εμφανίσεις. Εκτός έδρας τη βλέπεις αλλιώς την Κοζάνη. Δηλαδή βλέπεις να συμπεριφέρεται αλλιώς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι που αν το βγάλει λίγο και στα εντός έδρας, σε πολλά εντός έδρας, μπορεί να της δώσει διαφορετική ένταση. Προφανώς είναι άλλο αλλιώς να παίζεις εντός έδρας, αλλιώς εκτός, πώς προφυλάσσεσαι, πώς σχεδιάζεις το παιχνίδι. Εντάξει, okay. Απλά το λέω σαν παρατήρηση, γιατί έχει συζητηθεί αρκετά αυτό το ζήτημα. Ότι εκτός έδρας τη βλέπεις την ομάδα λίγο. Εκτός παίζει και καλύτερα. Σαν outsider, εντός παίζει και σαν φαβορί. Καμιά φορά και αυτό μπορεί να παίξει. Ίσως είναι και αυτό. Όχι σε αγώνες. Ναι, 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 ίσως είναι αλλά και αυτό. Και αυτό καμιά φορά, ειδικά σε μια ομάδα που είναι και νεανική, είναι και καινούρια, και παίζει ρόλο. Να κλείσω και με αυτό, αν δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να πω ότι οι ομάδες στη Super League 2 φέτος θα πάρουν 151.000 ευρώ από το στοίχημα τελικώς. Μετά από απόφαση της... Γι' αυτό σε ρώτησε για τα εισιτήρια, αλλά για πες μας... Μετά από απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αθλητισμού. Ήταν κάτι το οποίο ήταν να γίνει και καθυστέρησε για αρκετούς μήνες, πρέπει να πούμε. Καθυστέρησε αρκετούς και η Super League 2 ήταν πιεσμένη γύρω από αυτό, λόγω των χειραγωγημένων αγώνων κτλ. Και αν τυχόν αυτά τα χρήματα ερχόταν στην ώρα τους, όταν οι ομάδες τους είχαν πει ότι θα τα πάρουν, πιθανόν και ο προγραμματισμός των ομάδων... Καλή αργά παρά ποτέ, καλά είναι. 151.000 αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα της Super League 2 για τις 20 ομάδες και όχι για τις 24, γιατί Ολυμπιακός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και πεστό Παναθηναϊκός Β' δεν θα πάρουν τα λεφτά. Παίρνουν, προφανώς, γιατί παίρνουν... Έτσι, άρα διαιρείται δια 20 το ποσό που αντιστοιχεί και βγαίνει 151.000 περίπου 400 ευρώ, κάτι τέτοιο. Είναι ένα καλό ποσό που έρχεται στα ταμεία, προφανώς δεν καλύπτει το μεγάλο κομμάτι του budget και των εξόδων που έχουν γίνει, αλλά okay, είναι ένα έσοδο, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα. Εδώ που δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι ακριβώς. Θυμίζω ότι τα μόνο έσοδα είναι το μικρό τηλεοπτικό, το αστείο αυτό τηλεοπτικό που υπάρχει, αυτό το στοίχημα και ό,τι μαζεύει η ομάδα από τα εισιτήρια. Που... Πολλής λόγος είχε γίνει για χειραγωγημένους αγώνες, αλλά όταν σε ένα πρωτάθλημα που έχει πολλά έξοδα δεν υπάρχουν έσοδα. Ναι, και λειτουργεί με επαγγελματικούς κανόνες. Πολλές ομάδες στρέφονται σε λάθος τρόπους για να επιβιώσουν και είναι κάτι το οποίο δεν λέω ότι συμφωνώ ή καλώς γίνεται, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μια διοργανώτρια δεν εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, κατά κάποιο τρόπο τους στρέφουν να βρουν πόρους και τρόπους για να επιβιώσουν. Δεν λέω ότι συμφωνώ ή καλώς γίνεται, απλά λέω ότι μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, Ζήση, έχουμε κάτι άλλο να πούμε που δεν αναφέραμε. Να πούμε καλή επιτυχία στην ομάδα την Κυριακή. Ένα μάτσο όπως είπαμε τελικός, να καλέσουμε όλο το φιλάθλο κόσμο, όχι μόνο τη Κοζάνη, γενικότερα τη Δυτική Μακεδονία, να στηρίξουν τις προσπάθειες της Κοζάνης, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα τρίποντο το οποίο θα βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στο στόχο της που είναι πεντάδα και η άντι παραμονή. Να είστε καλά λοιπόν και ελπίζω την Τετάρτη να είμαστε λίγο ακόμα πιο χαρούμενοι. Να έρθουμε με νίκη. Σου έφερα τον γκολ. Δύο σου έρθα άσχετο τώρα που ακυρώθηκε το ένα. Την επόμενη εβδομάδα σου έρθει ένα τρίποντο, ξέρω εγώ. Άντε, μακάρι. Οπότε, εμείς φίλες και φίλοι, κάπου εδώ έχουμε φτάσει και στο τέλος της απόψινης εκπομπής. Από μένα και το Ζήση τον Πιτσιάβα, με ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας και απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.